ξεκινάει από την Δευτέρα 8 Μαΐου για τρίτη χρονιά και θα διαρκέσει μέχρι και τα τέλη της σεζόν στις 31 Οκτωβρίου το δίκτυο με τα ηλεκτροκίνητα αυτοκινητάκια στη Μεσαιωνική Πόλη σε συνδυασμό με το μίνι μπας από την Ακαντιά και το πάρκινγκ που έχει διαμορφώσει ο Δήμος εκεί. Να πούμε ότι είμαστε η πρώτη δημοτική αρχή που έχει εγκαταστήσει το δίκτυο ηλεκτροκίνηση εντός της Μεσαιωνικής Πόλης, που έχει σκοπό να αποσυμφορήσει το πρόβλημα της κίνησης των οχημάτων εντός Μεσαιωνικής Πόλης. Και έχουμε χωροθετήσει τις θέσεις στάθμευσης στο λιμάνι της Ακαντιάς με σκοπό να λύσουμε το πρόβλημα, να προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα του κυκλοφοριακού και της αποσυμφόρησης της περιοχής γύρω από τη Μεσαιωνική Πόλη. Αναφορικά τώρα με την προγραμματική σύμβαση που έχουμε συνάψει, περιλαμβάνει το δρομολόγιο από το λιμάνι της Ακαντιάς με 3 ενδιάμεσες στάσεις μέχρι την πύλη της Σίμης. Εκτελεί 3 δρομολόγια την ώρα και ξεκινάει σε 7 το πρωί μέχρι τις 1 το βράδυ. Η σύμβαση έχει έναρξη στις 1 Μαΐου μέχρι 30 Οκτωβρίου. Αυτό έχει ως σκοπό οι κάτοικοι, και αυτό είναι μια παρότρινση δική μας και μια πρόσκληση, να πάνε επιτέλους να παρκάρουν τα οχήματά τους στο πάρκε που έχουμε χωροθετήσει. Από εκεί και πέρα, εντός των τυχών, έχουμε την ηλεκτροκίνηση, όπου εκτελούνται 3 διαφορετικές γραμμές, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 1 το βράδυ, με μια στάση 3 με 5 το μεσημέρι, και υπάρχει ένα 4ο αυτοκίνητο, το οποίο θα είναι on call για έκτακτες περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη τραυματισμών, εξυπηρέτηση υπερηλίκων, αμαία κτλ. Πιστεύω ότι τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά και φαίνεται αυτό και στους πολίτες και σε όλους. Παίρνουμε μόνο συγχαρητήρια στο τέλος με αυτή την κίνηση και την προγραμματική σύμβαση. Δεν έχουμε ακούσει παράπονα, ούτε εμείς, ούτε η υπηρεσία του Αντιδημάρχου. Και φέτος θα αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τη λειτουργία και θα ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο και τα δρομολόγια, όπως είπε ο Αντιδήμαρχος πριν. Θα έχουμε ασθενοφόρο, θα έχουμε περισσότερο λεωφορείο και θα λειτουργεί περισσότερες ώρες. Και ελπίζουμε να το στηρίξει, όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, ο κόσμος το λεωφορείο, γιατί πέρυσι δεν το στηρίξει όσο έπρεπε.